Τώρα, θα δώσουμε μια μικρή συνέχεια στο θέμα με τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Μάριο Μαυρίδη, τη βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, την κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου, και τον βουλευτή των οικολόγων, τον κύριο Γιώργο Περδίκη. Καλό μεσημέρι και στους τρεις. Κύριε Περδίκη, επειδή να ρωτήσω κιόλας ποια θα είναι η συνέχεια και θα το θέσω ξανά, γιατί υπάρχει και ένα απόθεν έσχες, που εκεί μπορούμε να, βεβαίως και όλοι μας, οι πολίτες μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα της Βουλής να δουν το απόθεν έσχες. Είναι βεβαίως και αρκετοί από αυτούς που είναι στους 22 να δούμε έστω και αν δεν ήταν ευνοϊκό, αν δεν υπήρξε πρόβλημα. Είναι μόνο ένα δάνειο που έτυχε αναδιάρθρωση. Αν το έχουν δηλώσει όλα αυτά που του βλέπουν, γιατί να μην το δηλώσει, αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι λέτε εσείς, κύριε Περδίκη? Κυρία Σάβα, αυτό το θέμα το έχω θίξει στην Ad Hoc Επιτροπή από την περίπτωση της λίστας Γιορκάτζη. Και το έχω θίξει ξανά με την περίπτωση αυτή με τη λίστα της Ενωνικεδιπές. Για ένα μυστήριο λόγο, η Βουλή δεν κάνει αυτή την απλή άσκηση που έκαμετε εσείς και μπορεί να την κάνει ένας μαθητής της τρίτης γυμνασίου. Να ελέγξει δηλαδή αν τα δάνεια αυτά που αναφέρονται στη λίστα Γιορκάτζη και στη λίστα Οδυσσέα Μιχαλίδια, την πούμε στην έτσι. Στην έκθεση, έχει διαφορά βεβαίως. Ναι. Στην έκθεση, σε αυτήν τον κατάλογο τέλος πάντων, αλλά αυτά τα δάνεια αναφέρονταν στα απόθεν έσχες των βουλευτών και των υπουργών. Να μην ξεχάνουμε και τους υπουργούς, γιατί η Βουλή κατέχει και τα απόθεν έσχες στη δήλωση δηλαδή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, βουλευτών, ευρωβουλευτών και υπουργών. Και υφυπουργών. Αυτών των αξιωματούχων. Λοιπόν, ναι. Η Βουλή αρνείται να κάνει αυτόν τη μικρή άσκηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πρέπει να ρωτήσετε τους αρμόδιους. Και αύριο θα είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα, γιατί θα συνεδριάσει η Ad Hoc Επιτροπή και θα αποφασίσει τι θα κάνει για τα περαιτέρω. Και για μας εκεί είναι που θα κριθεί όλη αυτή η ιστορία. Αν δηλαδή όντως άμεσα προχωρήσουμε σε συμφωνία με εξειδικευμένων οίκων, όπως λέει και ο υπότιτλος σας, για να μην χάνουμε χρόνο, να μην περιμένουμε τη νέα Βουλή, να κερδίσουμε 4, 5, 6 μήνες προφανώς, όπου αυτές οι δύο μέχρι τώρα λίστες, κατάλογοι, θα τεθούν από εξοργιστικό. Είχα την εντύπωση ότι είναι ήδη η λυμμένη απόφαση. Δεν είναι η λυμμένη αυτή η απόφαση. Την είπε από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος της Βουλής. Ότι έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Ότι θα προχωρήσει, θα δοθεί σε εξειδικευμένο οίκο. Κοιτάξτε, κυρία Σάβα, επειδή έχω κάνει 20 χρόνια σε αυτό το μεγάλο σπίτι που λέγεται Βουλή των Αντιπροσώπων, έχω την πικρή εμπειρία να σας πω ότι πολλές αποφάσεις από την ώρα που παίρνονται έως την ώρα που εφαρμόζονται μεσολαβεί ένα χάος πολλές φορές. Και είναι καθοριστικό αυτό το χάος. Αν δεν δω αυτή την απόφαση να υλοποιείται, δεν θα μπορώ να σας βεβαιώσω και εσάς και τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες σας ότι εφαρμόστηκε αυτό που είναι αυτονόητο. Δηλαδή ότι και έπρεπε να γίνει από την αρχή. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εμείς οι βουλευτές, τώρα εγώ ή η κυρία Χαραλαμπίδου ή ο κύριος Μαυρίδης, να κάτσουμε να κάνουμε ανάλυση του δανείου ενός άλλου βουλευτή. Όχι γιατί ντρέπομαστε να το κάνουμε. Είναι γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε τις γνώσεις. Και δεύτερον, άρα από πάμε τη θέση στο πόρθεν, εσείς ότι και αυτό το δικαίωμα πρέπει να διορθωθεί. Να κάνουμε έλεγχο των ανταγωνιστών μας.